pod.gr Soul Stories Ένα podcast για τα ενεργειακά, τα καρμικά, τα εξωπλανητικά και ό,τι άλλο μπορεί να μην βλέπουμε, αλλά υπάρχει. Γεια σου κόσμε. Και γεια σου εξώκοσμε είναι τα Soul Stories με τον ε, εμένα θα πω <laughs> με τον, <laughs> με τον Alex. Alex. εγώ εμού του ιδίου <laughs> και <laughs> την Κάλλη εμού λοιπόν, της Ιδίας <laughs> και σου της Ιδίας <laughs> λοιπόν καλησπέριτσες και την καλησπέρα μου και την καλησπέρα σου και την καλησπέρα σας ναι. Ε, Τι εγώ, είμαι... έχω έρθει πολύ ενθουσιασμένος και εγώ γιατί το προηγούμενο ε, Έσπασε τα ταμεία. Χαμούλη. Sold out το αυτό που podcast. Δεν, το δεν, προλάβαινε να μοιράσει ηχητικά, παιδί <laughs> μου. το <laughs> pod.gr. <laughs> <laughs> Spread the vibe. Spread the alien. Seeds. Spread the seeds πια. Yeah. Και τώρα, aliens. Δηλαδή, θα πάμε και εκεί τώρα. Ε, ε. τώρα αναγκαστικά, γιατί δεν το περιμέναμε αυτό που έγινε. Ναι, λάβαμε πολλά μηνύματα από όλου εσά και φτάσαμε. Τόση Starseeds στην Ελλάδα, παιδιά. Πώ είσαστε πια, εμεί δεν το ξέραμε. Εμεί το κάναμε για λίγο μεταξύ μα αυτό. Ε, ναι, και τελικά κοίτα. Να τα. Οκ. Okay. Okay. Οπότε έχουμε δεσμευτεί από τώρα, λόγω του ότι το θέλει ο λαό, το ζητά. <laughs> Οπότε θα ξανακάνουμε. Ναι. Αλλά δεν σου επιτρέπω ακόμη δεν μου επιτρέπεις. Όχι, δεν θα σε αφήσω σήμερα. Γιατί ξεκινήσαμε, μπήκαμε σε ένα μήνα ε, πολύ συγκεκριμένο. Mm. Ε, ο οποίος μπορεί να έχει εμπορευματοποιηθεί λίγο η αίσθησή του και το κόνσεπτ mm -hmm. του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, και ενεργειακά, ο Φεβρουάριο είναι ο μήνα τη αγάπη. Τι εννοεί. Ε, άκουσα διάφορα βιντεάκια και τα λοιπά mm. ε, Τα οποία λέγανε ότι ο Φεβρουάριος είναι ανέκαθεν ο μήνας της αγάπης Ασχέτως Αγίου Βαλεντίνου Δηλαδή ενεργειακά και αστρικά και vibing ah. Έχει ένα τε, μια τέτοια αίσθηση Μήπως και φυσικού σώματος κατάσταση τύπου ε, είναι βαρύ δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε έξω Χουχουλιάζουμε και καιρό και για δύο Ή για τρία ό,τι θέλει ο καθένας για τρίο, τετραγκή, ό,τι θέλουμε. <laughs> Γιατί πλέον γι αυτό... υπάρχουν και τα thrapples. Ε, τι υπάρχουν, ε? Τα thrapples. Μη με πα εκεί, δεν Ήμουν σίγουρο ότι θα το ξέρει αυτό. Thrapple ναι. είναι σαν το couple. Ναι. Που είναι διπλό. Ναι. Αλλά είναι τριπλό. Thrapple. Και άρα και quadruple μετά. Ναι. Και πάει λέγοντα. Όσο θε. Στην ιωστή. Αλλά ναι, το thrapple είναι super happening. Α, ah, mm. δεν είμαι καθόλου ενήμερη. Εγώ ξέρω μόνο τα εξωπλανητικά Μη μου μιλάτε για αυτή τη γη. Και σε, και σε ρωτάω <laughs> εγώ τώρα, στο Thrapple, <laughs> θα μπορούσε να είναι <laughs> καρμική η σχέση. Τι πε τώρα, τι καινούριο <laughs> θέμα έβαλε τώρα στο ενεργειακό πεδίο και με τρέλανε, φίλε. Έφυγε, <laughs> έφυγε. Θα πω ναι. εντελώ διαστητικά πως ναι. <laughs> θα μπορούσε. Θα μπορούσε κάλλιστα. Γιατί να μην μπορεί. Οκ. Okay. Διότι να πούμε το μεταξύ, επειδή ήδη βρισκόμαστε στη μέση του Καστακίου, ναι. έχει περάσει όλη η ώρα με τα κουαντρούπλ και τα θράπλ, ότι σήμερα μιλάμε για καρμικές σχέσεις. Ναι, ας μιλήσουμε για καρμικές σχέσεις, ναι. να μπούμε λίγο στα αγκομενικά. Τα αγκομενικά μας στο ναι, καρμικό, ναι, ναι. γιατί μας έχουν γανώσει και το κεφάλι στα ταρό, <laughs> τους καφέδες, τις χαρτομαντίες. Γίνεται χαμός με αυτό το και πράγμα. Και τα αστρολογικά, παιδιά. μέχρι και στο YouTube πλέον, έτσι. Δηλαδή, στο YouTube όλοι κάνουν βίντεο karmic relationship, ταρό, το διάβασμα του μήνα για τι καρμικέ σχέσει. Πού να ξέρω, έχω αγάπη ενώ καρμική σχέση να μου πει το ταρό τι θα γίνει. Ξέρει, οπωσδήποτε ξέρει. Ναι. Όπω ναι, όλοι λένε ότι ξέρουν με το που γνωρίζω, α πούμε, εγώ το γκυρτάκι. Ναι. Ξαφνικά την έχω δει επειδή έχω μία ανάγκη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. <Wake up> ότι αυτό είναι η καρμική μου σχέση. Ναι, αλλά αυτό είναι delusion, αγάπη. Η νευροσούλα μου μπορεί να είναι αυτό. Έχει μπει στο Delusions Lounge και την έχει αράξει. Το Delusions Lounge του Thrupple. Του Thrupple. Την έχω σκοτώσει σήμερα, συγγνώμη παιδιά. Δεν θα ακούσετε κάστρο. Λοιπόν, καρμικέ σχέσει. Ναι. Όρισε έτοιμο λίγο, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Και δεν ξέρουμε πλέον τι μα γίνεται. Ποια είναι αυτή η καρμική και ποια δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, τι είναι καρμική. Καρμική έχει να κάνει με το κάρμα που έτσι, Εβρέω τώρα το χρησιμοποιη... το λέμε καρμική σχέση, mm -hmm. γιατί είναι σαν να λέμε σχέση προηγούμενη ζωή, έτσι. Οκ. Okay. Να πούμε λίγο τι είναι το κάρμα. Για πε? Είναι α πούμε, η ενέργεια, οι υποχρεώσει, τα πρέπει που κουβαλάμε από προηγούμενε ζωέ. Και τα μαθήματα που είναι να πάρουμε. Πολύ ωραία. Και με βάση λοιπόν αυτά τα μαθήματα και το τονίζω αυτό... Mm -hmm. ...διότι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι μιλάω για καρμική σχέση... ...και είναι ο μοιραίος κεραυνοβόλος έρωτας... Ναι, ...της ζωή μου, ο το τιτανικός... σούπερ, το παραδεισένιο... Mm -hmm. ...και ο άντρας και η γυναίκα της ζωής μου. Mm -hmm. Ναι, ναι Δεν όσα παίρνει είναι ο άνεμος έτσι, ε, τιτανικός, τέτοια. Ναι, ναι. γιατί λίγο mm -hmm. μα το έχει περάσει και το Hollywood, έτσι... Mm -hmm. Εντάξει, καλά κάνει αυτό, τη δουλειά του κάνει. Ναι, δουλειά κάνει και αυτό. Ε, ναι, αλλά εμεί πρέπει να είμαστε και λίγο γεωμένοι κάπω. Mm. Άρα, έρχεται ο άλλο και σου λέει, Α, είναι καρμική σχέση αυτή. Wow, χολιγουντιανή υπερπαραγωγή. <κυκυκ> αλλά αν μιλάμε για μια πραγματική καρμική σχέση. Ναι. Δεν θα περάσει και πολύ καλά, αγάπη. Τον παθώνε τον τάχο θα περάσει. Ποιο όντως... παιδί μου πριν έρθει σήμερα <laughs> Είμαι από μετακόμιση <laughs> <laughs> Έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες <laughs> Και είμαι σε μπρίζα όπως το μαλλί <laughs> <laughs> Τέλεια Λοιπόν και πάμε πίσω τώρα για να πούμε ότι Η καρμική σχέση μπορεί όντως να είναι Ένα πράγμα που βλέπεις τον άλλον και παθαίνεις Γιατί κάτι μέσα σου όντως σου λέει ότι γνωριζόσαστε και Δεν, είναι ότι δεν υπάρχουν επικαρμικέ σχέσει. Σαφώ ναι. υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο κομμανικέ, επίση. Άγια σου. Ε. Έτσι. Ναι. Γιατί με όποιον σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μα έχουμε ζήσει προηγούμενε ζωέ, που είναι κυρίω η οικογένειά μα. Αυτό μας, θα πηγαίνω να πω τώρα, ναι. Κατάλαβε τώρα. Σκληρό. Πολύ σκληρό. Mm -hmm. Πραγματικό όμω. Ναι. Ε, και τι ωραία που έχουμε περάσει. Mm -hmm. Με τους γονείς και τα μαθήματα που έχουμε πάρει Ο καθένας τα δικά του ε, Με αδέρφια που μπορεί τα πράγματα να μην είναι καλά Μπουρού μπουρού μπουρ, μπουρ, μπουρ. mm -hmm. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει και στα γκομενικά okay. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στα κομμενικά Και το λένε όλοι τώρα Η καρμική μου σχέση Και ο τριλός ο έρωτας mm -hmm. Όταν είναι όντω σχέση προηγούμενη ζωής Που έχει να σου δώσει μάθημα Το μάθημα δεν είναι έτσι απλό Ούτε έρχεται εύκολα. Ναι, δεν είναι για το κέφι. Όχι, καθόλου. Okay. Να δώσω παράδειγμα. Ε, βέβαια, να καταλάβουμε και περισσότερα. Ε, ναι. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, mm -hmm. α, γνώρισα τον Τάκη ναι. και ήταν κεραυνοβόλος και έρωτας, έχω πάθει την πλάκα μου και δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα... Και με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω και διάφορα τέτοια. Μα τι έρωτα, τη σεξ, τη παράδεισο, Όλα αυτά που ξέρουμε. Προκύπτει όμω την πορεία τη σχέση mm -hmm. ότι εκεί που έχω εγώ το θέμα που με πονάει, που είναι για παράδειγμα η απόρριψη, ή ένα φόβο εγκατάληψης. Mm. ή ναι. να νιώθει ε, ε, υποδέστερο. Ναι, την κατωτερότητά μου. Οποιαδήποτε mm -hmm. ανασφάλεια μου, mm -hmm. αλλά λίγο πιο βαθύ και ουσιαστικός φόβος, ουσιαστικό φόβο, έτσι. Όχι να με ασφαλίζει μην ναι. είναι μεγάλη μύτη μου. Ναι, ναι. ναι. Έτσι. Καρμική ε... σχέση για τη μύτη δεν έχω Καρμική ακούσει. σχέση για τη μύτη ούτε εγώ ακόμα, Εναι. αλλά ποτέ δεν ξέρει. <laughs> εκεί λοιπόν έρχεται ο άλλο και μου πατάει τον καλό. Ναι. Εκεί καταλαβαίνει ότι είναι καρμική η σχέση. Και εκεί θα με απορρίψει, εκεί θα με εγκαταλείψει, εκεί θα παιχτούν όλα αυτά τα παιχνίδια, όπου εγώ θα ζήσω. Ε, άσχημα. Mm -hmm. Δηλαδή, ωραίο μπορεί να είναι όλο αυτό το πρώτο στάδιο μια σχέση που ούτω ή άλλω και καρμική να μην είναι στην καψουριά. Όλοι καλά, περνάμε παιδιά <laughs> γιατί υπάρχει και χημεία. <laughs> Τι να το κάνουμε, είναι και ορμονικό το ζήτημα. Μετά όμω από αυτό, μην το υπολογίζουμε αυτό. Δηλαδή, το πρώτο τριμηνό, εξάμηνο. Όλοι είμαστε... Ε, όλοι θα πούμε ότι είναι καρμική σχέση αν υπάρχει μία. Μα μόλις είπαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε την καρμική σχέση από την υπεροχότητά τη ακριβω Την αναγνωρίζουμε από το χάλι της. Από την από... ταλαιπώρια που ζούμε. <laughs> από το χάλι, ναι. Από εκεί καταλαβαίνουμε την καρμικότητα μιας σχέσης. Δεν μπορώ. Και αυτό το χάλι απλά λέω. Θα φανεί στην πορεία, δεν θα φανεί στην αρχή. Το καταλαβαίνω. Okay. Ε, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που βρήκα online τα οποία είναι λίγο generic ναι. αλλά ε, είναι λίγο ενδεικτικά α πούμε. Έχει πολλά βέβαια αλλά ότι είναι εθιστικές αυτές οι σχέσεις. Mm -hmm. Δεν μπορείς να τι αποχωριστείς εύκολα. Ναι. Θα πάμε και σε αυτό τώρα που αναφερές. Okay. Ναι. Mm -hmm. Ότι έχουν πολύ drama. Mm -hmm. ε, δεν νιώθεις ασφάλεια. Mm -hmm. Έχουν καταπληκτικό σεξ. Mm -hmm. <laughs> Ε, επαναλαμβάνουν κύκλους και patterns ε, που έχεις παρατηρήσει στη ζωή σου σε πολύ έντονο αυτό που βαθμό αυτό που λέγαμε σου δημιουργούν θυμό mm -hmm. ε, ε, βγάζουν το χειρότερο αυτό σου ναι mm -hmm. άκου τώρα χάλια ε, ε, είναι πολύ εξουθενωτικές mm -hmm. τεστάρουν την, τε, την ηθική σου και τις αξίες σου ναι, γιατί ο άλλο πηγαίνει στα όρια σου. Στα άκρα. Mm. Ε, είναι σε σε επίπεδο αυτοκαταστροφή. Ναι. Είναι codependent. Εδώ ήθελα να καταλήξουμε. Ah. Γιατί θα μπορούσες να μην έχεις πει τίποτα από όλα τα υπόλοιπα mm -hmm. και να πούμε μόνο ότι μιλάς όλη αυτή την ώρα για σχέσει συνεξάρτηση. Οκ. Okay. Δηλαδή όλα τα συμπτώματα που περιέγραψες ναι, ναι. αν δεν τα λέγαμε ενεργειακά New Age και μιλάγαμε για αυτά με όρους ψυχολογίας, mm -hmm. θα λέγαμε ότι παιδιά μια καρμική σχέση που μας λέτε εσείς στον καφέ και στο mm -hmm. χαρτί το ταρό, απλά μου μιλάτε για μια σχέση συνεξάρτησης, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πως δύο εξαρτημένα ατομάκια βρίσκουν την εύρωσή του το ένα με το άλλο και παίζεται μάχη. Και πετάνε άγκυρα ο ένας πάνω στον άλλο. Ναι. Ασχέτως φίλων. Ναι, ναι. Φυσικά ασχέτως φίλων. Ναι. Οπότε, εκεί τώρα υπάρχει μια σύγκρουση, κατάλαβες. Και με έναν με ρωτάς, mm. που έχω και τις δύο αυτές ιδιότητε, θα σου πω ότι σαφώς πιστεύω και στα δύο. Ότι υπάρχει καρμική... Ότι ενώ, ναι, μιλάμε για συνεξαρτήσεις, mm -hmm. ε, κατά 99,9%, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν όντω και καρμικέ σχέσει. Ναι. Και δεν το λέω μόνο κρίνοντα από τον κομινικό, αλλά σαφώ και οικογένειε και σημαντικοί άλλοι στη ζωή μα που δεν είναι μόνο ότι του συναντάμε όπω καλή ώρα τον κύριο που έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Έχω κι εσύ. Εσύ κι εγώ. Ε, ναι. Yeah. Αυτό ήταν πολύ καρμικό. Βαλεντίνε <laughs> μου, λοιπόν, ενεργειακέ μου Βαλεντίνε <laughs> Γι' αυτό με έχει καταστρέψει <laughs> Σε έχω καταστρέψει <laughs> ναι. Εμεί λοιπόν. λοιπόν είμαστε, σαφώ γνωριζόμαστε και από πριν έτσι Ναι Και ε... να πάμε λίγο σε αυτό τώρα που είπαμε Λοιπόν, πάνω σε αυτό mm. ήθελα να πω ότι είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο mm. ε, είναι το ΕΚΡΕΜΕΣ ή το SRT mm -hmm. που βοηθάει πολύ. Σου δείχνει, ας πούμε, κάποιο πιο φυσικό στοιχείο για το αν αυτή η σχέση έχει καρμικά στοιχεία, ε, ενέργεια από προηγούμενες ζωές κτλ. SRT, να πούμε εδώ για αυτούς που δεν έχουν ακούσει προηγούμενα καστάκια που θα έπρεπε να τα έχουν ακούσει όλα ήδη. Αν και αν Ναι. Spiritual Response Therapy. Mm -hmm. Που γίνεται πάλι με εκκρεμέ και Αλλά σου και βγάζει κάποιος, διάφορα. Κάποια διαγράμματα, διαγράμματα Παύλα χάρτε ναι. που χρησιμοποιεί ο mm -hmm. θεραπευτή. Δεν ξέρω πώ να τον πω, τον άνθρωπο που το κάνει. Τώρα να πούμε εδώ mm -hmm. mm -hmm. για αυτό που είπε, επειδή έχει πάρα πολύ δικαιο, γιατί είναι όντω εργαλείο και mm -hmm. βρίσκει διάφορα mm -hmm. και με το εκκρεμέ. Ε, προτείνω εκρεμές να βάλουμε μέσα στο βιωματικό. Okay. Γιατί είναι πολλοί κόσμος που δεν ξέρει τι είναι το εκρεμέ και πώ χρησιμοποιείται. Κράτα το υποσημείωση. Ωραία. Γιατί έρχεται και το η βιωματική εμπειρία. So stories. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Mm. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Έλεγε. Έλεγα λοιπόν ότι βοηθάνε πολύ αυτά τα εργαλεία. Τα λίγο πιο ενεργειακά, α πούμε. Mm -hmm. Άμα θε να διαπιστώσει όντω γιατί έχει κολλήσει με έναν άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να απελευθερωθεί, να ξεφύγει από αυτή τη σχέση ή γιατί σε ταλαιπωρεί σε πιο πλαίσιο. Να διακόψω όμω εδώ ένα λεπτό. Ναι. Χρειάζεται να έχει μια ειλικρινή πρόθεση mm -hmm. Γιατί και το εκρεμέ και όλα θα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω με ποιον ακριβώ τρόπο όταν εσύ θε να πα και να διαπιστώσει ότι όντω ο Τάκη είναι τρελά ερωτευμένο μαζί σου. Δεν μιλάμε για τέτοιε ερωτήσει, παρακαλώ. Να... Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να το διευκρινίσουμε έχεις δίκιο. στους φίλους μας. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά έχεις δίκιο. Να το διευκρινίσουμε, mm. γιατί έχω ακούσει πολλά κουλαμέντα στη ζωή μου. Το θεωρώ δεδομένο ότι κάποιος δεν θέλει να μάθει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Είναι mm. ανθρώπινο, το καταλαβαίνω. Mm -hmm. Αλλά στο επίπεδο της ενέργειας, όταν ρωτάμε τέτοια πράγματα και το κάνουμε χαρτί και καφέ... Ε, δεν θα πάρουμε τις ουσιαστικές απαντήσεις που χρειαζόμαστε για να μας εξελίξουν. Ναι, δεν είναι ουσιαστική αυτή η ερώτηση, παιδιά. Δηλαδή, το ζήτημά μου εμένα είναι αν όντω με έχει καψουρευτεί ο Τάκης και πόσο καιρό θα περάσει μαζί μου και αν θα με δω με <laughs> ή είναι τελικά πώς εγώ αυτό το μοτίβο της ζωής μου με την απόρριψη καλούμε να το παίξω για άλλη μία φορά το θεατράκι. Το θεατράκι. Να μπω μέσα στο δράμα πλην όμως τώρα, αν έχουν λίγο ανοίξει τα μάτια μου, να υπάρξει μία άλλη έκβαση. Πολύ σημαντικό αυτό. εγώ από αυτό το μοτίβο που με έχει ταλανίσει αυτή τη ζωή και ποιος ξέρει και πόσες άλλες. Αυτό να μην το σκεφτούμε. Μην το. Μην το. Μην έκανα μία θεραπεία. Mm? Ε, στη Γλυφάδα mm -hmm. και oh, ναι, 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 ναι. μου λέει η θεραπεύτρια τη λέω συγγνώμη τι έχει συμβεί τώρα γιατί εγώ έχω φύγει λίγο τι ακριβώ συμβαίνει μου λέει έχω πάει λίγο σε προηγούμενη ζωή σου mm -hmm. ε, Τη λέω αχ δεν έχω πάει ποτέ εκεί γιατί δεν έχω κάνει αναδρομές και τέτοια mm -hmm. εγώ και μου λέει λυκούλη μου έχεις πάει απλά δεν το θυμάσαι <laughs> και πόσο δίκιο έχει <laughs> και πόσο δίκιο έχει με μια τέτοια έννοια είναι και οι καρμικέ σχέσεις της ζωή μας τώρα εδώ mm -hmm. Γιατί εμεί πηγαίνουμε ούτω ή άλλω στα καρμικά. Δηλαδή, πηγαίνουμε στο χρόνο τον δικό μα, τον προσωπικό, μπρο και πίσω. Okay. Οκ. Το... Όχι με τη φυσική έννοια Όχι του σώματο. με τη φυσική έννοια του σώματο. Ναι. Ούτω ή άλλω, έχουμε προσλαμβάνουσε ενεργειακά mm -hmm. από παντού. Άχρονε. Και... Άχρονε. Ναι. Δηλαδή, πάνε μπρο-πίσω αυτά. Δεν έχουν σημασία τώρα. Έχουμε ξαναπεί ότι στην ενέργεια δεν υπάρχει χρόνο. Δεν χρόνος. υπάρχει χρόνο. Ε Έτσι, όπω το ξέρουμε εμεί γραμμμικώ. Ναι. Οι, οι καρμικές μας λοιπόν σχέσεις αυτής της ζωής που είναι και από προηγούμενες ζωές και άρα και από επόμενες mm -hmm. Είναι η φάση με την οποία εγώ βλέπω μπροστά μου τώρα εσένα που σε έχω απέναντι στο τρισδιάστατο mm -hmm. Μία έκφανση μου ναι. η οποία έχει παίξει και σε άλλο χρόνο άλλο τόπο okay. Και λέμε τώρα από εκεί που ήμασταν στην Αίγυπτο το 520 π.Χ. Μπορώ να έρθω κλεοπάτρα μου. Το ροζ μαλλί. και λίγο το μαλλί. Μπορώ να έρθω κλεοπάτρα μου με το ροζ Στο σήμερα τώρα εδώ να δούμε αυτή τη φορά το παιχνίδι πώς θα το παίξουμε. Mm. Έχουμε εξελιχθεί κάπως καλύτερα για να μπορέσουμε έστω και με δυσκολία να εξελίξουμε ένα τον άλλον. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι like. τη εξέλιξη. Μα περί αυτού πρόκειται. Πατάω καρδούλα. Ε, ναι. ναι. Εδώ είναι που πατά την καρδούλα, γιατί το υπόλοιπο δεν μα πολύ ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή, λυπούμε που το λέω. Πολύ καλό το σεξ. Αλλά <laughs> δεν θα πα παραπέρα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γενικά επειδή έχουμε απελευθερωθεί από όλα, ως κοινωνία από πολλά πρέπει που είχαμε μέχρι πριν 40-50 χρόνια ναι. σχεσιακά ναι. και πλέον να ζητούμε φουλ όλο αυτό το ρομαντισμό και το, την επιτυχημένη σχέση και να το ζήσουμε και το πάθος και τα λοιπά, ναι. Γιατί και η κοινωνία περνάει αυτή τη φάση έτσι, δηλαδή έχει επιτέλους ελευθερία να ζήσει αυτό που στάρει ο καθένας. Ναι, επιτέλους ναι. ναι. Ανά τους δηλαδή, mm -hmm. ε, ελεύθερα και χωρίς κανένα βουρδουλάσμο πάνω, ε, ξεχνάμε την ουσία των σχέσεων. Ακριβώς. Με την κουλτούρα στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ναι. την περιραίουσα, ε, που είναι, ξέρεις, η συντροφικότητα, η εξέλιξη, η προσωπική μέσα από το δίπολο της σχέσης ε, και γενικά... Νομίζω ότι χρειάζεται να θυμηθούμε ότι στο κέντρο μας πάντα είμαστε εμείς. Όχι εγω... εγωκεντρικά άσχημα, εγωιστικά. Σε αυτό θα σου ήρθω ακριβώς που είπες τώρα. Okay. <laughs> ναι. Στο επόμενο καστάκι. Ναι. <laughs> το οποίο έχει να κάνει με δίδυμη φλόγα και soulmate. Οκ. Okay. Αυτή τη δίδυμη φλόγα δεν την έχω καταλάβει. Θέλω να μου την εξηγήσει. Στο ε, επόμενο. Δεν νομίζω και κανεί, αλλά τέλο πάντων, ναι, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο. Ωραία. Άρα, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα γκομμένικο σχεσιακά, μείνετε συντονισμένοι. Μήνα Φεβρουάριο. Αφιερωμένος σε σχέσει. Βαλεντίνα μου. Βαλεντίνα μου. Ναι. Ε, επιστρέφω λίγο στα καρμικά. Mm -hmm. ε, Α πούμε, το SRT εγώ μου είχε βγάλει τα καρμικά με του γονεί μου. Mm -hmm. Ποιο είχε σκοτώσει ποιον σε προηγούμενη ζωή και γιατί σε αυτή τη ζωή ταλαιπωρεί ε, ποιον, ε, επειδή χρωστάει αίμα κτλ. Τα, ε, τα οποία τα ακού λίγο βαριά. Mm -hmm. Αλλά βγάζουν και κάποιο νόημα, με στην εξίσωση. Ναι. Σε βοηθάει λίγο να δεις πιο καθαρά. Να σου πω ότι με βοηθάει εμένα κυρίω τα καρμικά, που αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά και τα κομμενικά. Mm -hmm. Πάνω σε αυτό που λε. Mm -hmm. Όχι πια τόσο η ιστορία. Ναι. Δηλαδή εμένα δεν με τρώει το να ξέρω αν με σκότωσε η μάνα μου στην προηγούμενη ζωή mm -hmm. Αλλά ποιο ήταν το επίκεντρο του μαθήματος που ήταν να πάρω mm. Και αυτό έχουμε μια δυσκολία ακόμα να το βλέπουμε Ακόμα και, στις, και οι άνθρωποι που κάνουν αναδρομές ναι, γιατί πώ το βρίσκει, πώ το εντοπίζει αυτό ότι αυτό είναι το μάθημα που χρειάζεται να πάρω. Γιατί δηλαδή... την ώρα που εις, αυτό συνήθω βγαίνει μόνο στην αναδρομή, mm. ή ε, εάν είσαι καραμέσα στα ενεργειακά, mm. όπου έχει από μόνο σου εσύ τη δυνατότητα να μπορεί να πα να, να βγάλει όλο το περιττό και να μπεις μέσα και να έχει σύνδεση με ποιο είναι το μάθημα αν αντέχεις την πραγματικότητά του. Που από τώρα αυτό έχει πολλά ζητούμενα για να πετύχει και να συμβεί. κοίταξε, δεν έχει πολλά. Έχει μια αναδρομή. Αν ας πούμε εσύ δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση, πας κάνεις μια αναδρομή. Ναι, επειδή είπε όλα αυτά τα... Ο τρυπέδι μου χρειάζεται να είσαι και να είσαι στο κέντρο Α, ναι, ε. Με αυτή την έννοια, δηλαδή δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί ο καθένα να πάει να κάνει μια αναδρομή και να αντέξει ενδεχομένω αυτά που θα ακούσει. ή δεν ξέρω αν η αναδρομή από μόνη τη σου λέει μέχρι εκεί που αντέχει. Νομίζω και τα δύο. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το δίχτυ ασφαλεία στην ενέργεια. Αντέ και καλά. Κάπου υπάρχει κάποιο που ξέρει καλά να κάνει αναδρομή, το αναγνωρίζει και δεν σε αφήνει και να πα. Mm -hmm. Άσε που και ο ίδιο ο εαυτό βάζει κόφτη, ακόμα και όταν είσαι στο υποσυνείδητο. Οκ. Okay. Άρα το ζητούμενο είναι στην αναδρομή που θα γίνει, γιατί τώρα δεν μιλάμε για μας που ξέρουμε από ενέργεια, μιλάμε για, για, τον κόσμο που μπορεί να θέλει να μάθει. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στην αναδρομή που θα γίνει δεν είναι να δεις ότι ζούσε στην Αυστραλία και ο πατέρας σου σε βίαζε. Ναι. Ο οποίος πατέρα σου τότε είναι η, η σημερινή σου γκόμενα Ναι Είναι κυρίως ποιο είναι το μάθημα με τι ζητούμενο έχει μείνει η ψυχή. Mm. Δηλαδή, εμείς οι δύο, τι θέμα είχαμε, ρε παιδάκι μου. Ναι. Μου δίνεις ένα παράδειγμα, τι μπορεί να είναι αυτό το μάθημα, για να καταλάβω, γιατί... Ε... Ε, πιάνω πιο πολύ το κομμάτι του revenge και του... Ωραία. Σε, είναι... σε μισούσα και τώρα έρχομαι για να πάρω λίγο εκδίκηση παρά το μάθημα που αφορά εκ του δυο μα και θα μα εξελίξει. Οκ, okay, θα σου πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τώρα που ήταν. Πε μου το soul η, story, το σωστό. Η, το soul story, το σωστό είναι ναι. η πρώτη φορά που άκουσα εγώ το concept ever. Okay. Και okay. αυτό ήταν φαντάζω πριν από μπορεί και 35 χρόνια ναι. Όταν ήμουν ακόμα ξεναγός okay. Είμαι πάνω σε ένα σκάφος Και έρχεται ένας κυριούλης Πελάτης Ο οποίος λέει ε, Θέλω να με πάτε σε ένα συγκεκριμένο μέρος γιατί είμαι ψυχίατρος ναι. έκανα ένα trip με LSD ψυχιατρικού τύπου ναι. επιστημονικό Πολύτης τύπου της τώρα, αυτά τώρα αυτά έχουν γίνει ψυχεδελ... οι πάρα πολύ ναι. και ανακάλυψα μέσα από αυτό το trip ότι εγώ είχα καρμική πολύ βαριά σχέση με τη μάνα μου ναι. η οποία με σκότωσε στον Πελοποννησιακό στην Ελλάδα στον Πελοποννησιακό πόλεμο στην Ελλάδα <laughs> Αμερικάνος ψυχίατρος του Χάρβαρτ Έχει κάνει πειράματα με LSD Και εκεί που πάει ας πούμε για να βρει το τραύμα της ενδομήτρια ζωής του Λέμε τώρα Μένα, ναι. Ξαφνικά φεύγει Πάει πίσω στον Πελοποννησιακό πόλεμο Στην Ελλάδα καμία σχέση γιατί έτσι είναι τα καρμικά Μπορείς να είσαι όπου θες, στο mm. παρελθόν ναι, ναι. Είναι στον Πελοποννησιακό πόλεμο αυτό και η μάνα του σε αντίπαλα στρατόπεδα. Α, και βάρη. τον σκοτώνει. Αυτά είναι τα καρμικά που λέμε. Αυτό λοιπόν, ω ψυχίατρο, βέβαια, Όμω έτσι. Ναι, έχει έχει σημασία. σημασία αυτό. Ναι. Ε, Είπε ότι για μένα το θέμα είναι να μην κοιτάξω τώρα. Ε, ναι, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω το σημείο που είδα ότι έγινε και σκοτώθηκα και 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 μιας και είμαι στην Ελλάδα okay. να δω να πάω πώς θα νιώσω θα μου πει κάτι δηλαδή θα αναγνωρίσει κάτι το σύστημά μου σαν mm. μνήμη ας πούμε καρμική mm. ένα κομμάτι είναι αυτό που έχει το ενδιαφέρον του φυσικά πάρα πολύ το, αυτό που όμως τον απασχολούσε τον ίδιο ήταν mm. ε, πώς θα έσωζε τη σχέση του με τη μάνα του σήμερα η οποία ήταν κακήν κακό σχέση από την ώρα που γεννήθηκε και ακόμα με όλη την ψυχιατρική του δεν είχε αυτός ο άνθρωπος ηρεμήσει έπεσε ψυχιατρική πάνω του και δεν τον έσωσε δεν τον έσωσε <laughs> όλη η ψυχιατρική okay. και άρα σου λέει έχω τώρα ένα στοιχείο το οποίο μου δόθηκε του γιατί είναι τόσο επιβαρημένη αυτή η σχέση mm -hmm. από την ώρα που γεννήθηκα δεν με ήθελε η γυναίκα Μάλιστα. Είχαμε μάλιστα αλληλοσφαχθεί. Τελικά τι έγινε, μου Πήγατε εκεί. Πήγαμε εκεί. Τάδε ο άνθρωπο έπεσε κάτω και έκλαιγε. Δεν ξέρω, μη με ρωτήσει, γιατί εγώ τότε δεν το. Δεν... Ναι, ήξερα, α πούμε, για καρμικά ναι. δεν είχα δει ποτέ τέτοιο πράγμα βιωματικό. Ούτε ήξερα ότι τρυπάρει με λεστή και πα πίσω σε καρμικά. Πριν 35 χρόνια δεν το ήξερε, μάλλον κανεί εδώ πέρα. Μάλιστα, τότε ναι. θα πρέπει να γινόντουσαν τα πρώτα από ναι. ό,τι έμαθα εκ των υστέρων. Οπότε ήμουνα σε κατάσταση σοκ και δεν τον είχα πάρει λίγο στα σοβαρά τον άνθρωπο. Το ομολογώ αυτό. Mm -hmm. Εκ των υστέρων που έκανα εγώ αναδρομέ, ε, που άρχισα να βλέπω τέτοιε ιστορίε πολλέ, που είδα πως άνθρωποι θεραπεύονται μέσα από μια αναδρομή. Σοβαρά. Mm -hmm. Και του φε. Όχι πάντα, όχι όλοι. Οντάξει. έτσι, αλλά υπάρχουν πολλέ περιπτώσει. Okay. Δηλαδή, κάνει τη, την αναδρομή και θεραπεύεσαι επί τόπου, επειδή το κάνει ένα κλικ μέσα σου. Ναι. Okay. Δεν το ξέρω. Έχουν oh, υπάρξει τέτοια, είναι διαπιστωμένα, είναι καταγεγραμμένα, είναι σε βιβλία, τα έχουν πει και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι new age ενέργεια γιούχου. Mm -hmm. Θέλω να σου πω, ναι, είναι θεμητό. Μάλιστα. Και γίνεται. Okay. Σε άλλε περιπτώσει. Ε, δεν γίνεται και είναι αυτό που πηγαίνει ο άλλος από περιέργεια και βλέπει στην αναδρομή ας πούμε ότι ναι, με τον Τάκη σε προηγούμενη ζωή ήμασταν πάλι ένα αγαπημένο ζευγάρι. Μπαρμπούτσαλο λίγο αυτό έχω να σου πω εγώ, Claire. αν με ρωτάς. Claire. Γιατί αν ήσασταν ένα αγαπημένο ζευγάρι ε, δεν θα ήταν και τόσο καρμική πλέον η σχέση. Δηλαδή... Να το αυτό πάλι. Το κλείσατε. Δεν έχετε κάτι άλλο. Να λύσετε, Ναι. Ναι. Okay. Ε, λοιπόν, αυτό ουσιαστικά που, κατα... που μαθαίνουμε σήμερα Ναι, ναι Είναι ότι αυτό που ονομάζεται καρμική σχέση και στην pop κουλτούρα Έχει επικρατήσει ω το τέλειο ζευγάρωμα Και το απόλυτα ιδανικό που θέλουμε όλοι να βιώσουμε Και super wow sex Και super wow sex και συνέστημα και μόνο χαρούλε και καρδούλες τριγύρω μας ναι. Και κάθε μέρα τα γιου Βαλεντίνου Ναι, ναι Not happening, δεν ισχύει <laughs> Not παιδιά, not Not happening Ναι <laughs> Ωραία. Οι είναι... μεγαλύτερε πιθανότητε είναι ότι είναι συνεξάρτηση. Okay. Ένα το κρατούμενο. Και όταν είναι καρμικό, είναι αυτά που είπαμε. Τα, τα δύσκολα. Τον παθώνε. Τον παθώνε. Okay. Για μάθημα πάντα, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν το λέμε α, μαύρη ή μαυρίλα πλάκωσε. Όχι. Αλλά να ξέρει ότι θα, θα περάσει δύσκολα. Ο άλλο θα είναι ο δάσκαλό σου και έχει πολλά μαθήματα να πάρει, και άρα θα ζοριστείς το δέχεσαι, ναι. ε, γιατί είναι κομμάτι της εξέλιξής σου. Ναι. Βέβαια, εντάξει. Αυτό το βλέπω λίγο σε όλες τι σχέσεις κάτι σου μαθαίνουν. Ναι. Όπως Δεν χρειάζεται να είναι καρμική. Ναι. ναι. Και το έχουμε και παρακάνει και με τις καρμικές, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάθε σχέση που έχω κάνει εγώ στη ζωή μου καρμική. Ναι, Μην τρελαθώ, ναι. δηλαδή. Δεν λέμε τι, Ε, ναι. Τι να λέμε τώρα. Okay. Εντάξει, κάποιε βασικέ όμω τύπου γονεί, αδέλφια, κολλητή και αυτά μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη πιθανότητα να είναι. Ναι, είναι μεγάλη πιθανότητα. Ναι. Όπω και ορισμένε που σε έχουν στιγματίσει τη ζωή σου σαφώ ερωτικέ. Οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Ε, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τις καρμικές σχέσεις ε, ε, Κάτι μου είχε έρθει Τώρα ναι. μου έφυγε Αλλά θα το βρω και θα στο το πω στο επόμενο Γιατί συνεχίζουμε στις σχέσεις έτσι Συνεχίζουμε σχέσεις ναι και στο επόμενο Οπότε mm -hmm. μείνετε συντονισμένοι Με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου Αυτό το μήνα το Φεβρουάριο θα μιλήσουμε Για τις σχέσεις από την ενεργειακή του Σκοπιά ε, Μείνετε συντονισμένοι στα social <laughs> μας Για το βιωματικό που έρχεται. Σεμιναριάκι μα. Σεμιναριάκι. Ε, και από μας γεια σου κόσμε. Και γεια σου εξόκοσμε. Ήταν το podcast Soul Stories με την Κάλια Λεβίζου και τον Άλεξ Κάβδα από το pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.